Τα θαύματα του Ιησού. Υπάγεται, ιδού εγώ αποστέλω ημάς ο σάρνας εν μέσω λύκων. Έλα! Έλα από εδώ! Έλα! Πιάσε με χωρίς! Πιάσε με! Τώρα θα σου ρίξω εγώ! Γιατί φοβάστε? Δάσκαλε, ίσως να είναι καλύτερα να μην μπούμε στη βάρκα. Ας περιμένουμε να περάσει η καταιγίδα. Δεν γίνεται να περιμένουμε, Σίμωνα, αφού μας περιμένουν. Όχι, Κουνίπερο, δεν μπορείς να έρθεις μαζί μας. Έλα, μην ανησυχείς, θα γυρίσουμε σύντομα. Έλα, Ιωάννη! Το τιμόνι! Πώς μπορείς να κοιμάσαι, δάσκαλε, όταν βουλιάζει το πλοίο μας?
Φοβηθήκατε ότι θα χάσετε τη ζωή σας? Πάρα πολύ, δάσκαλε. Πού είναι η πίστη σας? Έχεις δίκιο, δάσκαλε. Η πίστη μας είναι ακόμα αδύναμη, δάσκαλε. Ποιος είσαι εσύ? Είμαι ο Ιωάς, ο Ραβίνος. Αυτός είναι. Σε κάλεσα εδώ για να με βοηθήσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Το όνομα του είναι Ιακώβ. Το λυπόμαστε, όμως δεν ξέρουμε τι να κάνουμε για να τον σώσουμε. Το πνεύμα και το μυαλό του τα έχουν καταλάβει κακοποιά δαιμόνια. Έχουμε προσπαθήσει να τον δέσουμε με σκοινιά και αλυσίδες, όμως αυτός τα έκανε όλα κομμάτια. Μένει εκεί απάνω στις σπηλιές, ανάμεσα στα βράχια. Ιακώβ! Ιακώβ! Για ποιο λόγο είσαι εδώ? Δεν θα έπρεπε να έχεις έρθει. Τι θες από μένα, Ιησού, Υιέ του Θεού, από ψηλά! Ιακώβ, σταμάτα εδώ! Σε κατέβω στο όνομα του Θεού! Μη με ταλαιπωρείς άλλο! Όχι! Αφήστε αυτόν τον άνθρωπο, ακάθαρτα πνεύματα! Μη μας αποκαλείς! Ιακώβ! Ακάθαρτα πνεύματα! Είμαστε πολύ εμείς! Το όνομά μου είναι Γεδεών! Λεγεών! Λεγεών! Στείλε μας τα πουλίδια! Θέλουμε να μας στείλεις τα κουρούδια! Θέλουμε να πούμε τα κουρούδια! Ελευθέρωσέ αυτά! Ελευθέρωσέ μας! Ελευθέρωσέ μας! Ελευθέρωσέ μας! Το ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο? Όχι, δεν τον ξέρω. Είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Αυτός ελευθέρωσε από τους δαίμονες. Σε ευχαριστώ.
σου είναι ευγνώμονες. Είχαν τρομοκρατηθεί από τη λεγεώνα των δαιμόνων μέσα σου. Μα γι' αυτό το λόγο ήρθα, να τους απελευθερώσω και αυτούς. Και πού θα πας τώρα, δάσκαλε? Θα επιστρέψω στην Καπερναούμ. Θα θέλαμε να σας αφήσουμε να μείνετε στα σπίτια μας, όμως είναι πολύ επικίνδυνο. Για σας και για μας. Το ξέρω, Ιωά. Εδώ είναι ρωμαϊκή περιοχή. Εμείς εδώ γεννηθήκαμε και εδώ πρέπει να πεθάνουμε. Δάσκαλε! Δάσκαλε, στάσου! Σε παρακαλώ, άσε με να έρθω μαζί σου. Εδώ δεν έχω τίποτα. Εσύ με έχεις ελευθερώσει και εσύ είσαι ο μόνος που με έχεις αγαπήσει. Να γυρίσεις στο χωριό σου και στο σπίτι σου, Ιακώβ. Και να πεις σε όλους τι έχει κάνει ο Θεός για σένα. Αν είναι αυτό που θέλεις, δάσκαλε, αυτό θα κάνω. Θα ταξιδέψω σε όλη την περιοχή και θα λέω σε όλους αυτό που έκανες για μένα, δάσκαλε. Κοιμήθηκαν εδώ για να είναι οι πρώτοι που θα μπορούν να σε δουν σήμερα το πρωί. Η σοδειά είναι μεγάλη, όμως οι εργάτες είναι λιγοστοί. Επομένως, να προσεύχεστε στο Θεό να στείλει εργάτες για το θερισμό. Η ώρα έχει έρθει. Πρέπει να φύγουμε. Απόψε ήθελα να μείνω μόνος μου και να μιλήσω με τον πατέρα μου. Δάσκαλε. Τι θέλεις? Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να χωριστούμε. Όχι, Ιωάννη. Θα πρέπει να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών.
Σίμωνα. Σίμωνα, ξύπνα, πρέπει να φύγουμε. Ιωάννη. Ανδρέα. Ιάκωβε. Φίλιππε. Βαρθολομέ. Θωμά. Ματθαίο. Ιάκωβε Αλφέ. Θαδέ. Σίμωνα Κανανίτη. Ιούδα Ισκαριώτη. Δάσκαλε, για ποιο λόγο μας κάλεσες όλους? Ιδού, θα σας στείλω μακριά από εδώ, στους δρόμους της Παλαιστίνης, για να ανακοινώσετε το Βασίλειο του Θεού. Όμως, οι άνθρωποι δεν θα μας ακούσουν, δάσκαλε. Να κάνετε όπως έχω κάνει εγώ και να επαναλάβετε όλα όσα σας έχω διδάξει. Εμείς δεν ξέρουμε πώς να αναστέλουμε νεκρούς και να κατεβράζουμε καταιγίδες, ούτε... Να θεραπεύετε τους ασθενείς, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να θεραπεύετε τους λεπρούς, να διώχνετε τα δαιμόνια, να δίνετε χωρίς αντάλλαγμα, να μην παίρνετε χρυσό, ασήμι, ούτε χαλκό στο σακούλι σας. Και πώς θα ζούμε τότε? Σε όποιο χωριό ή πόλη μπαίνετε, να μαθαίνετε ποιος είναι αξιόπιστος και να μένετε σε αυτόν μέχρι την αναχώρησή σας. Καθώς θα μπαίνετε στο σπίτι του, θα το χαιρετάτε. Και αν το σπίτι το αξίζει, τότε να αφήνετε να έρχεται πάνω του ειρήνη. Όμως αν δεν είναι άξιο, τότε να επιστρέφει σε εσάς η ειρήνη. Τι θα γίνει αν μας διώξουν από κάπου, δάσκαλε? Αν κάποιος δεν σας δεχθεί ή δεν ακούσει τα λόγια σας, να ξεσκονίσετε τα παπούτσια σας όταν θα φεύγετε από αυτό το σπίτι ή την πόλη. Ειλικρινά σας λέω, θα είναι πιο ευχάριστα την ημέρα της κρίσης στα χωριά Σόδωμα και Γόμορα, παρά σε αυτή την πόλη. Θωμά, εσύ να μη φοβηθείς ποτέ. Φίλιππε, αυτός που θα δεχθεί εσένα, δέχεται εμένα. Και αυτός που δέχεται εμένα, δέχεται και αυτόν που με έχει στείλει. Και όποιος δώσει σε εσάς, ακόμα και ένα ποτήρι κρύο νερό, επειδή είστε οι Απόστολοι μου, ειλικρινά σας το λέω, δεν θα χάσει την αμοιβή του. Γι' αυτό να πορεύεστε πάντοτε στο όνομά μου. Δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το Πνεύμα του Ουράνιου Θεού, που θα μιλάει μέσα από σας και ιδού, σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους, να είστε πονηροί σαν ερπετά και άκακοι σαν τα περιστέρια. Και εσύ, Σίμωνα, γιέ του Ιωάννη, το όνομά σου θα είναι Πέτρος και στην ακέραια ομολογία της πίστης σου θα χτίσω την εκκλησία μου. Και πού θα συναντηθούμε, δάσκαλε? Μη φοβάστε. Θα σας περιμένω εγώ. Και όπου κι αν πάω, θα με βρείτε. Ο Ιησούς έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές τον διάβολο. Στην έρημο, στην αρχή της αποστολής του, έπειτα κάθε φορά που συναντούσε άντρες και γυναίκες που τους είχαν στοιχειώσει τα δαιμόνια και χρειάζονταν τη σωτηρία του. Στα ελληνικά η λέξη εξορκισμός σημαίνει ηκεσία και δείχνει την πράξη όπου κάποιος διώχνει έναν δαίμονα. Ένας εξορκισμός δεν είναι μια πράξη μαγείας, αλλά μάλλον μια πράξη όπου κανείς ηκετεύει για τη βοήθεια του Θεού και για τη νίκη του πάνω στα δαιμόνια. Ο εξορκιστής είναι ένα άτομο που αποβάλλει τα δαιμόνια. Ο Ιησούς έχει πει στους μαθητές του, όταν τους έστειλε για να διαδώσουν το λόγο του Θεού, ότι θα πρέπει και αυτοί να κάνουν εξορκισμούς. Αυτό είναι γραμμένο στα Ευαγγέλια και στις πράξεις των Αποστόλων.
Όμως ποια είναι αυτά τα δαιμόνια? Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση βρίσκεται εύκολα στην Αγία Γραφή. Η μόνη αξιόπιστη πηγή που έχουμε, που την επιβεβαιώνει η χριστιανική παράδοση και που μπορεί να εισχωρήσει σε αυτό το μυστήριο. Η Βίβλος τους περιγράφει ως αγγέλους. Είναι ελεύθερα πνεύματα που έχουν επαναστατήσει και είναι εχθροί με το Θεό και με τα δημιουργήματά Του. Ειδικά έγιναν εχθροί του βασικού δημιουργήματος του Θεού, του ανθρώπου. Αν ένας άνθρωπος είναι αδύνατος και επιρρεπής στους πειρασμούς του διαβόλου, σίγουρα με τη βοήθεια του Θεού θα γίνει δυνατός, ακόμα και ανίκητος, εφόσον ο διάβολος δεν μπορεί να νικήσει ποτέ το Θεό. Στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος βρίσκουμε το εξής. Γιατί τον θάνατο δεν τον έκανε ο Θεός ούτε ευχαριστείται με τον αφανισμό των ζωντανών, όμως από το φθόνο του διαβόλου μπήκε ο θάνατος στον κόσμο. Και έτσι προσπαθεί να εμπλέξει τον άνθρωπο στην επανάστασή του απέναντι στο Θεό. Αυτή η προσπάθεια ωστόσο θα είναι μάταιη, επειδή η ανθρωπότητα έχει ελευθερωθεί από τη δουλεία της αμαρτίας με τον Χριστό, τον Μεσσία, τον Υιό του Θεού που σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Παρά τις αρετές του Χριστού, κάθε άντρας και γυναίκα μπορεί να αποκτήσει ελευθερία και χαρά της χάρης του. Ο Ιωάννης γράφει στο Ευαγγέλιο του: «Ο Υιός του Θεού έχει έρθει να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου». Ο Ιησούς εξηγεί ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανακοχή ανάμεσα στο διάβολο και το Θεό. Είπε: «Ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπηρετεί και το Θεό και τον Μαμονά. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει να βρει καλό από κάποιον που ενσαρκώνει το κακό. Όμως το κακό δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Θεό. Δεν είναι ένα είδος άλλου Θεού, ο Θεός του κακού. Είναι μάλλον ένα πλάσμα σαν κάθε άντρα και γυναίκα, όπως κάθε θηλαστικό, κάθε στοιχείο του σύμπαντος. Ένα πλάσμα που ανήκει στο Θεό και την ίδια στιγμή ένας επαναστάτης που ο Θεός έχει τιμωρήσει και θα συνεχίσει να τιμωρεί για πάντα».